Εβδομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Ιστορία πέμπτης για σήμερα, 28ο κεφάλαιο και θα δούμε το κράτος να αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα. Οι ερωτήσεις για το σημερινό μας μάθημα θα είναι τρεις και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ερώτηση νούμερο 1. Τι οδήγησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία σε παρακμή? Στα προηγούμενα μαθήματά μας είχαμε δει ότι το Βυζάντιο στα χρόνια της Μακεδονικής Δυναστείας έζησε τη χρυσή εποχή του. Αυτό όμως άλλαξε στα τελευταία χρόνια της Μακεδονικής Δυναστείας, όταν οι αυτοκράτορες με μία σειρά από λάθος μέτρα οδήγησαν το Βυζάντιο στην παρακμή του. Πάμε να δούμε ποια ήταν αυτά τα λάθος μέτρα. Κατάργησαν τον νόμο του αλληλέγγυου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι μικροκαλλιεργητές να μένουν απροστάτευτοι και συχνά να χάνουν τα κτήματά τους και να γίνονται δουλοπάρικοι των δυνατών. Σταμάτησαν να δίνουν γη για καλλιέργεια στους ακρίτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ακρίτες να γεμίζουν χρέη και να αναγκάζονται και οι ίδιοι με τη σειρά τους να πουλάνε τα κτήματά τους στους ισχυρούς. Τρίτο λάθος μέτρο, αντικατέστησαν τους Βυζαντινούς στρατιώτες με ξένους μισθοφόρους επειδή στοίχιζαν λιγότερο. Εδώ τώρα υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ένας μισθοφόρος μπορεί να στοίχιζε λιγότερο, αλλά δεν πονάει και δεν νοιάζεται τον τόπο τον οποίο καλείται να προστατέψει. Αυτό, όπως είναι φυσικό, δημιούργησε πολλά θέματα στην ασφάλεια του κράτους. Όλα αυτά που αναφέραμε έκαναν μεγάλη ζημιά στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας και τα προβλήματα δεν άργησαν να φανούν. Περνάμε στη δεύτερη ερώτηση, ποια ήταν η κατάσταση στις ακριτικές περιοχές. Στις ακριτικές περιοχές η κατάσταση ήταν δραματική. Ο βασικός λόγος γι' αυτό είναι ότι οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών δεν είχαν πλέον τη δυνατότητα να γίνονται ακρίτες και να προστατεύουν την αυτοκρατορία από εχθρικές εισβολές. Επίσης, τα κτήματά τους έπαψαν να είναι αφορολόγητα. Είχαμε τονίσει σε προηγούμενο μάθημα ότι οι ακρίτες απαλλάσσονταν από τους φόρους. Αυτό πλέον είχε πάψει να ισχύει. Έτσι, αφού δεν μπορούσαν να πληρώσουν, αναγκάζονταν να πουλήσουν τα κτήματά τους και μετακινούνταν προς τις πόλεις ώστε να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής. Τρίτη και τελευταία ερώτηση για το σημερινό μας μάθημα, πώς εξελίχθηκαν τα οικονομικά του κράτους. Η κατάσταση με τα οικονομικά όλο και χειροτέρευε. Τα νέα μέτρα, αντί να βελτιώνουν την κατάσταση, την έκαναν όλο και πιο δύσκολη. Το Βυζάντιο, μη μπορώντας πλέον να συντηρήσει τα καράβια του, τα εγκατέλειψε και ανέθεσε και τη φύλαξή του αλλά και το εμπόριο στους Βενετούς. Οι Βενετοί βέβαια για να το δεχτούν αυτό διεκδίκησαν πολλά προνόμια και το Βυζάντιο πολύ σύντομα βρέθηκε εξαρτημένο από αυτούς. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία που μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν πολύ δυνατή να έχει χάσει τη δύναμή της και να δείχνει ανήμπορη ακόμη και να υπερασπιστεί τα σύνορά της από εχθρικές εισβολές. Ομάδα, αυτό ήταν το μαθηματάκι μας για σήμερα. Τρεις ερωτησούλες και ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά, να σας βοήθησαν, να σας άρεσαν. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μια φορά. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι νέο ανεβάζουμε και να μας δίνετε και δύναμη να συνεχίζουμε. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Adios.